Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ποσό του επιδόματος του μόνιμου μηχανισμού στήριξης για τους συνταξιούχους θα είναι συγκεκριμένο και θα δίνεται πάντα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Παράλληλα, εξετάζεται να υιοθετηθούν αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, βάσει των οποίων θα διαμορφώνεται το ύψος του επιδόματος, ώστε οι οικονομικά ασθενέστεροι να λαμβάνουν αναλογικά μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια. Το επίδομα θα είναι μόνιμο και ακατάσχετο, ενώ θα χορηγείται στους συνταξιούχους γύρατος, αναπηρίας και θανάτου από το 2020 και για κάθε επόμενο έτος. Κυβερνητικός στόχος είναι η παροχή του να γίνεται σε σταθερή χρονική περίοδο ετησίως κάθε Δεκέμβριο, ενώ η επιδίωξη είναι να καταβάλλεται και σε όσους παίρνουν προσωρινή σύνταξη με την πρόβλεψη να καταβληθούν τυχόν διαφορές μόλις εκδοθεί η οριστική σύνταξη. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο μηχανισμός στήριξης που θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2020 δεν έχει καμία σχέση με το φετινό κοινωνικό μέρισμα ύψους 436 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλεόνασμα για το 2020 έχει υπολογιστεί στο 3,5%, ενώ από το 2021 και μετά στόχος της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί στο 2%. Πρόθεση επίσης της κυβέρνησης είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός με δικλείδες ασφαλείας, ώστε να ελέγχεται η αξιοπιστία των στοιχείων που θα προσκομίζουν οι συνταξιούχοι. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξετάζεται το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα των συνταξιούχων που υποβάλλουν κοινή δήλωση, αλλά εκδίδεται ξεχωριστό εκαθαριστικό για τον καθένα εκ των δύο. Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη πέφτουν οι τίτλοι τέλους για το περιβόητο ΕΚΑΣ, το οποίο αποτελούσε κάποτε μια σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους χαμηλούς συνταξιούχους, ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμη το θέμα των αντισταθμιστικών παροχών που δόθηκαν με το ΕΚΑΣ, όπως η απαλλαγή ως το τέλος του έτους από τη συμμετοχή των δικαιούχων στα φάρμακα. Ωστόσο, την 5η 28 Νοεμβρίου σταματάει πλέον η χορήγηση του ΕΚΑΣ των 12 ευρώ τον μήνα που λαμβάνουν φέτος περίπου 420.000 χαμηλοσυνταξιούχοι. Να τονίσουμε ότι από την συνολική περικοπή του ΕΚΑΣ το διάστημα 15-19 οι συνταξιούχοι έχασαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το συνολικό κονδύλιο φέτος για το ΕΚΑΣ περιορίστηκε στα 33 εκατομμύρια ευρώ.